Πάμε αμέσως να συνδεθούμε με την απεσταλμένη του Όπεν στη Μεθόριο Τουρκία-Συρία, στη Μαρία Ζαχαράκη, για να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις. Και Μαρία, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι τουρκικές επιχειρήσεις. Η ΟΑΣΑΝΤ αναπτύσσει στρατεύματα και ο πόλεμος κλιμακώνεται πλέον. Έκτη μέρα κλιμακώνεται. Η Ελλήνα συνεχίζεται κατά μήκος όλων των συνόρων. Σήμερα το Όπεν βρισκόμαστε στην πόλη Τζιλάν Πινάρ. Είναι μια μεθοριακή πόλη. Πίσω μου βλέπετε την πόλη και ακριβώς από πίσω είναι τα σύνορα και η πόλη Ρας Αλαΐν, για την οποία πριν από λίγες ημέρες η Τουρκία είχε ανακοινώσει ότι την είχε καταλάβει. Ωστόσο σήμερα, όλη μέρα που είμαστε εδώ, ο τουρκικός στρατός συνεχώς εκτοξεύει όλμους προς αυτή την πόλη, που σημαίνει ότι ακόμη υπάρχουν Κούρδοι και ακόμη υπάρχει αντίσταση στη Ρας Αλαΐν. Η επιχείρηση λοιπόν φαίνεται να συνεχίζεται και στο Τζιλάν Πινάρ και σε όλες τις μεθοριακές πόλεις. Πριν από λίγο υπήρξε και απάντηση μάλιστα από την πλευρά των Κούρδων μαχητών, βεβαίως. Μέχρι στιγμής έχουμε δει να έχουν πέσει μέσα στην πόλη του Τζιλάν Πινάρ 6 οβίβες και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες κάτοικοι στην τουρκική πόλη. Γι' αυτό και ο τουρκικός στρατός δεν δίνει άδεια να περνάει πλέον κανένας. Υπάρχει σοβαρός λόγος ασφαλείας. Τώρα, μέσα στη συριακή πόλη Ρας Αλαΐν, που όπως είπαμε είναι ακριβώς πίσω από τη μεθοριακή γραμμή, πολεμά αυτή τη στιγμή ο ελεύθερος συριακός στρατός για λογαριασμό της Τουρκίας, να το υπενθυμίσουμε. Ενώ συνεπικουρείται η επιχείρηση από τους Τούρκους κομμάντος που βρίσκονται στα σύνορα. Σήμερα τώρα, μάλιστα με το πρώτο φως της ημέρας, συναντήθηκαν εκτάκτως ο Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάν μαζί με τον Αρχηγό των Μυστικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Άμυνας στην Άγκυρα, Χακάν Σιντάν, και σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφού συζήτησαν όλες τις τελευταίες εξελίξεις, συμφώνησαν να υπάρχει άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για την πορεία των επιχειρήσεων στο μέτωπο του πολέμου. Και παράλληλα να σημειώσουμε, Λίνα, ότι τα τουρκικά μέσα εδώ μεταδίδουν ότι οι στρατιώτες του Ελεύθερου Συριακού Στρατού ανέκτησαν σήμερα τον πλήρη έλεγχο σε όλο το κέντρο της πόλης Τελ Αμπιάντ, που βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα από εδώ, ύστερα από σκοντρές συγκρούσεις με τους Κούρδους μαχητές. Πρόκειται να σημειώσουμε για τη δεύτερη πόλη μετά το Ρας Αλαΐν, της οποίας ανακτάται ο έλεγχος από τους Τούρκους, όπως τουλάχιστον ανακοινώνουν εδώ επισήμως οι αρχές. Και τέλος να σημειώσω, Λίνα, ότι υπήρξε και ένα βίντεο σήμερα από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο μετέδωσε πως ένα ντρόουν καταστρέφει φορτηγό που μεταφέρει πυρομαχικά μέσα στη Βόρεια Συρία. Επομένως, όπως καταλαβαίνουμε, οι επιχειρήσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη. Βέβαια, κυρίως, και το τονίζουμε, είναι από αέρος οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή της Τουρκίας, και όλα δείχνουν, με τη μεταφορά στρατευμάτων που γίνεται καθημερινώς, όλα δείχνουν ότι η Τουρκία ετοιμάζεται και για τη χερσαία επιχείρηση. Βέβαια, έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα μετά και τη συμφωνία που φημολογείται ότι έχει υπάρξει μεταξύ Κούρδων και δυνάμεων Άσαντ. Οπότε εκεί η Τουρκία έχει να αντιμετωπίσει ένα καινούριο μέτωπο. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, Μαρία Ζαχαράκη, απεσταλμένη του Όπεν, κυρίες και κύριοι, στη Μεθόριο Τουρκία-Συρίας. Και εμείς πάμε στη Μόσχα τώρα να συναντήσουμε τον Θανάση Αυγερινό, καθώς η συμφωνία των Κούρδων με την κυβέρνηση Άσαντ και τη Μόσχα αλλάζει, η Θανάση, τους στρατιωτικούς σχετισμούς στην περιοχή. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Φαίνεται πως είναι όντως ραγδαίες οι αλλαγές στο μέτωπο της Συρίας, και αυτό συμβαίνει με τις ευλογίες του ρωσικού στρατού, επομένως και της ρωσικής πολιτικής ηγεσίας. Καταρχάς, επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που πρώτο μετέδωσε αργά χθες το πρακτορείο Reuters σχετικά με τη συνάντηση εκπροσώπων της ένοπλης Συριακής Αντιπολίτευσης και κουρδικών οργανώσεων με εκπροσώπους της κυβέρνησης της Δαμασκού, που έλαβε χώρα στη ρωσική αεροπορική βάση Χμεϊμίμ στη Λατάκια της Συρίας. Δεν είναι πολλές οι μέρες που βρέθηκα για τέταρτη φορά στη βάση αυτή του Χμεϊμίμ. Στείλαμε από εκεί ρεπορτάζ στο Open και μπορώ με βάση και τις πηγές μου να βεβαιώσω ότι τίποτε δεν μπορεί να συμβεί φυσικά στη βάση αυτή χωρίς την πλήρη έγκριση της ρωσικής στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας. Προφανώς εγγυητής της συμφωνίας που επιτεύχθηκε και προβλέπει τάχιστη μετακίνηση των ανδρών του Συριακού στρατού στις κουρδικές επαρχίες και στα σύρο-τουρκικά σύνορα, και σύμβουλος της επιχείρησης χωρίς να ομολογείται, είναι ο ρωσικός στρατός και οι Ρώσοι στρατιωτικοί σύμβουλοι, χωρίς την έγκριση των οποίων είναι απίθανο, αν όχι απολύτως αδύνατο, να αποφασίσει τέτοια μετακίνηση ο Συριακός στρατός. Στόχο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις αλλά
και άλλες πληροφορίες. Είναι ο πλήρης έλεγχος των πόλεων και των περιχώρων τους στη Βόρειο Συρία που δεν έχουν πέσει στα χέρια του τουρκικού στρατού, αλλά και η ανακατάληψη των πόλεων που πέρασαν υπό τον έλεγχο του τουρκικού στρατού. Μάλιστα. Λέγαμε χθες για τις δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν περί διαρροής τζιχαντιστών στα Βαλκάνια, την Ευρώπη, ακόμη και την Κεντρική Ασία, ως πρώτο δείγμα σοβαρής ενόχλησης της Μόσχας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λοιπόν μιλάει για 15.000 τζιχαντιστές που κινδυνεύουν να διαφύγουν από την ευρύτερη περιοχή και είναι η έμεση υποστήριξη αυτής της επιχείρησης με τα επιχειρήματα της Μόσχας. Μάλιστα.